Ο Κλάρενς Μπιτάνγκ είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό Βόλου προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους. Ωστόσο, φαίνεται να κολλάει μεταγραφή του 21χρονου Καμερουνέζου μεσοεπιθετικού από τον Πανηλιακό. Και αυτό γιατί ο Βασίλης Βούζας, προπονητής της ομάδας της Ηλίας, ζήτησε από τον νέο διοκτήτη της ΠΑΕ, Θανάση Παπαγεωργίου, την παραμονή του Μπιτάνγκ στην ομάδα. Απομένει να δούμε τις προσεχείς ημέρες αν θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή του Μπιτάνγκ στον Ολυμπιακό Βόλου ή ο παίκτης θα παραμείνει στον Πανηλιακό, με τους ηθήνοντες του Ολυμπιακού Βόλου στην περίπτωση αυτή να αναζητούν άλλον παίκτη για τη συγκεκριμένη θέση. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να κάνουν ποδαρικό με το δεξί στο 2014, αποσπώντας το νικηφόρο αποτέλεσμα στον εκτός έδρας αγώνα του Σαββάτου, κόντρα στη Λιθάδα που είναι ουραγός στο βαθμολογικό πίνακα του Νοτίου Ομίλου. Στο μεταξύ, η ατυχία χτύπησε ξανά το Γιάννη Γκενκά. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου διακομίστηκε σπεσμένα την Τετάρτη στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιά, καθώς υπέστη υποτροπή μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθη πριν από 10 περίπου ημέρες. Ο Κογκολέζος επιθετικός θα υποβληθεί σε νέα εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα και θα παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία για κάποιες μέρες. Αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός Βόλου θα στηριχθεί τις υπηρεσίες του Γενκά για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αυτό που προέχει είναι να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής και να επιστρέψει απόλυτα υγιής και πάλι στα γήπεδα.